Είναι το δελτίο ειδήσεων του D News στις 7. Ας δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας, έως αυτή την ώρα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της 27χρονης Αναστάζια Στιγκό, καθώς τον 32χρονο Μπαγκλαντεσιανό, που κρατείται, ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη για ανθρωποκτονία. Υπάρχει, σύμφωνα με την ανακρίτρια, υλικό από κάμερα, στο οποίο φαίνεται να βγαίνει η κοπέλα μαζί με τον κατηγορούμενο από το σπίτι του. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι τη δολοφόνησε, κάπου στο ενδιάμεσο της κατοικίας και του σημείου όπου βρέθηκε νεκρή. Συνεχίζεται η έρευνα και η μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό του βαθυσκάφους, Τιτάν, και τη διάσωση των 5 επιβενώντων. Ωστόσο, όλα δείχνουν πως μόνο ένα θαύμα θα έχει κρατήσει στη ζωή τους 5 ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στο χαμένο υποβρύχιο. Τι συμβαίνει στο ανθρώπινο σώμα όταν τελειώνει το οξυγόνο και ποια είναι η περίπτωση για να είναι ζωντανή μετά από τόσες ημέρες? Διαβάστε αναλυτικά στο D News. Ξεκινούν, σήμερα 5η 22 Ιουνίου, οι ενστάσεις μετά τη χθεσινοβραδινή ανάρτηση του προσωρινού πίνακα δικαιούχων των επιταγών κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ για το 2023 και 2024. Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση κατά των αποτελεσμάτων από σήμερα μέχρι και το Σάββατο 24 Ιουνίου. Μετά την κραυγαλαία φοροδιαφυγή γνωστής influencer, ακόμα μία υπόθεση, αυτή τη φορά γνωστού παρουσιαστή, εντόπισε η ειδική ομάδα παρακολούθησης ψηφιακών επιχειρηματικών συναλλαγών της ΑΔΕ. Πρόκειται για παρουσιαστή τηλεοπτικής εκπομπής, ο οποίος ταυτόχρονα διαθέτει εταιρεία τηλεπωλήσεων. Μετά από καταγγελίες καταναλωτών, οι ελεγκτές της ΑΔΕ άρχισαν να παρακολουθούν τη συναλλακτική συμπεριφορά της επιχείρησης. Ζήτησαν στοιχεία των παραδόσεων από την εταιρεία ταχυμεταφορών, με την οποία συνεργαζόταν η επιχείρηση, και βρήκαν ότι, για 4 χρήσεις, δεν είχαν δηλωθεί 12.000 αποδείξεις, συνολικής αξίας 400.000 ευρώ. Ορισμένες γειτονιές, στην κομιτεία Broward της Φλόριντα, τέθηκαν σε καραντίνα την Τρίτη, μετά τον εντοπισμό γιγάντιων αφρικανικών σαλιγκαριών, που είναι γνωστό ότι είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα είδη. Τα γιγαντιαία αφρικανικά χερσαία σαλιγκάρια τρώνε τουλάχιστον 500 διαφορετικά είδη φυτών και μπορούν επίσης να καταβροχθήσουν στόκο, πλαστικούς κάδους ανακύκλωσης, ακόμη και πινακίδες. Την ίδια ώρα, τα ασβεστούχα και λύφη τους φέρουν αιχμηρές άκρες, που τους επιτρέπουν να διαλύουν τα ελαστικά των οχημάτων που πέφτουν πάνω τους. Τα σαλιγκάρια αποτελούν επίσης κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων, καθώς μεταφέρουν ένα παράσιτο το οποίο μπορεί να προκαλέσει μηνιγκίτιδα. Ήταν οι ειδήσεις του D News στις 7. Για περισσότερες ειδήσεις μπείτε στο dnews.gr. Από εμένα την Αθηνά, παρουσιάστρια τεχνητής νοημοσύνης, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.